Αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Εντάξει. Είστε ο πρώτος, κύριε διοικητά, που κάνει το εμβόλιο εδώ. Εντάξει. Νιώθετε κάτι? Όχι, δεν κάνω τίποτα. Τι να νιώθω, ούτε καν κατάλαβα. Είσαι τόσο με φωτιά. Πού, όπου. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Όλα καλά. Πρέπει ο κόσμος να κάνει το εμβόλιο όταν θα έρθει. Επιβάλλεται, γιατί είναι το μόνο μέσο με το οποίο μπορούμε να καταπολεμήσουμε άψογα και αποτελεσματικά την πανδημία του COVID. Ακούγεται πολύ. Νομίζω ότι δεν έχουμε άλλους τρόπους για να επανέλθουμε γρήγορα στην κανονικότητα. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όλους να καταλάβουν ότι δεν έχουμε άλλο μέσο και ότι πρέπει να το κάνουν όλοι το εμβόλιο. Σιγά σιγά η πολιτεία θα ανταποκριθεί για να φέρει εμβόλια, για να μπορέσουμε να είμαστε υγιείς και να επανέλθουμε στην κανονικότητα. Παιδιά, σας ευχαριστώ. Αντιδράσεις φέρνουν πολλοί ιατροί και προσωπικό των νοσοκομείων για να μην κάνουν το εμβόλιο. Κοιτάξτε, πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μία επιφύλαξη. Και εγώ μπορεί να είχα ενδόμηχα μία επιφύλαξη, αλλά δεν την εξέφρασα, γιατί νομίζω ότι η λογική πρέπει να επικρατεί και να είναι εκείνη η οποία μας οδηγεί. Θα συνεχιστούν οι εμβολιασμοί για τις επόμενες μέρες? Σε 4 ημέρες. Είμαστε το νοσοκομείο, το μόνο νοσοκομείο στη διοικητική περιφέρεια, το οποίο σήμερα ξεκινά τον εμβολιασμό και θα επακολουθήσουν και τα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιφέρειας. Σε τι ποσοστό έχουν δηλώσει συμμετοχή οι γιατροί του νοσοκομείου Κορίνθου? Δεν μπορώ να σας πω, δεν έχω. Δεν είμαι καλός στα μαθηματικά. Τον κύριο Νικολόπουλο του κάνετε με μεγάλη. Κύριε Γεργάκη. Μπράβο. Αποδέλα. Κύριε Χατσικίδη, η εμπειρία σας από το εμβόλιο? Όλα καλά. Ένα κλασικό εμβόλιο είναι, όπως κάνουμε όλα τα εμβόλια. Δεν είναι τίποτα. Είναι όμως μια σπουδαία μέρα σήμερα και γενικά είναι η έξοδό μας στην ελευθερία το εμβόλιο. Καρδιολογική επιλέχθηκε πάντας. Καλό είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Δεν αισθάνομαι κάτι. Καλή ελευθερία, λέω μόνο. Ευχαριστώ. Αύριο θα σας